Σε κάθε τουριστική περιοχή της χώρας θα υπάρχει ένα ξενοδοχείο καραντίνας, όπου θα μεταφέρονται οι τουρίστες που είναι φορείς του κορονοϊού. Όλα τα ξενοδοχεία πρέπει να έχουν συμβεβλημένο γιατρό. Παίρνω τα μέτρα, αντισηπτικό. Είναι κρίσιμο ο Αύγουστος, ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός μήνας στη σεζόν, να μην πάει χαμένος και να σωθεί και κάποιο μέρος από τον Ιούλιο. Δεν θεωρώ χαμένη καμία αγορά, θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια. Η ασφάλεια θα είναι το κύριο κριτήριο και το κύριο ζητούμενο. Ο τουρισμός πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο ώστε τα ξενοδοχεία να μην θυμίζουν νοσοκομεία. Καταθέσαμε δέσμη προτάσεων. Τα μέτρα πρέπει να είναι βιώσιμα και ταυτόχρονα να κρατούν τις υγειονομικές ισορροπίες. Οι ξενοδοχειακοί υπάλληλοι πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι. Οι μπουφέδες αποτελούν παρελθόν, όσο για τις ξαπλώστρες θα είναι αραιωμένες και θα έχουν κάλυμα μιας χρήσης για κάθε λουόμενο. Με ξαπλώστρες ή χωρίς, η Ελλάδα πάντως καθίσταται ιδανικός προορισμός για διακοπές μετά τη μάχη του κορονοϊού. Τα ξένα μέσα την αποθεώνουν, με τα νησιά μας να φιγουράρουν ξανά σε όλο τον κόσμο.